ασφιστίας. Προσπαθείτε να διχάσετε τους ανέλτες την κυβέρνηση για να ενώσετε το κόμμα σας. Εξυπνάδες, μπορούμε να λέμε κι εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, και μάλιστα χωρίς λογογράφους. Θέλετε να τσεκάρετε, ακούστηκε και αυτό, την ειλικρίνεια των ΑΝΕΛ. Αν δηλαδή η ΑΝΕΛ είναι εντάξει στις προεκλογικές τους και στις προγραμματικές τους διατυπώσεις. Πάντως, έχει μεγάλη σημασία μια συζήτηση περί ανιστόρητων. Θα ξεκινήσω μάλλον με την ομιλία του κυρίου Τασούλα, που είχε ένα ενδιαφέρον χτες το βράδυ, αργά. Τι είπε? Είπε ότι το μακεδονικό είναι τμήμα, πράγματι, συνδέεται με το ανατολικό ζήτημα, με τους αλυτρωτισμούς του σλαβισμού, με την ανάγκη να βγουν οι Σλάβοι στο Αιγαίο, το ρόλο της Ρωσίας κλπ. Μίλησε για τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, για την ανάγκη για τη διατήρηση καλών σχέσεων που είχε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με τη Ιουγκοσλαβία, ως αντίβαρο σε ένα βαθμό στο πρόβλημα των σχέσεων με την Τουρκία και το Κυπριακό βέβαια, όπου υπήρχε εστιασμένη όλη η προσοχή της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Βέβαια, εγώ θα πρέπει να προσθέσω και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών που πρημοδοτούσαν τον Τίτο, την κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας τότε, ακριβώς γιατί υπήρχε αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση. Προσπάθησε να εξηγήσει χτες ο κύριος Τασούλας τις πράγματι διαφορετικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου που δικαιολογούσαν. Δεν θα πω εκχωρούσαν, θα πω που δικαιολογούσαν. Που ανεχόντουσαν το όνομα Μακεδονία. Γιατί έτσι ονομάζονταν η διπλανή χώρα. Δημοκρατία της Μακεδονίας ως ομόσπονδο κράτος της Ιουγκοσλαβίας. Οι αλυτρωτισμοί, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν είτε το κράτος είναι ομόσπονδο είτε δεν είναι. Απλά λογικά πράγματα. Ανεχόντουσαν λοιπόν νέο το όνομα της Μακεδονίας και συνυπέγραφαν συνθήκες με τη Ιουγκοσλαβία και τα ομόσπονδα κράτη της, όπως ας πούμε η Μεθοριακή Συμφωνία του 1959. Η συμφωνία κυρίων, όπως με έχει μείνει στην ιστορία, ανάμεσα στον Ευάγγελο Αβέροφ και τον Κώστα Πόποβιτς, μια συμφωνία η οποία βέβαια είχε κυρίως οικονομικό ενδιαφέρον, τεχνικό ενδιαφέρον, οπωσδήποτε όμως εξέφραζε τις συγκλίνουσες προσδοκίες των δύο χωρών να αποφύγουν οτιδήποτε θα διατάρασε το καλό διπλωματικό κλίμα και προσέξτε, υπογράφεται το 1962, όταν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας εκείνη την εποχή, ακριβώς λόγω του ζητήματος της Κούβας. Υπήρχε μία ψύχρανση δηλαδή των δύο σχέδιων. Αλλά για την Ελλάδα δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε αποφασιστεί, και προσέξτε το αυτό, όταν μιλάτε για ενημέρωση, διαχρονικά, είχε αποφασιστεί η απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης ή διαλόγου για το μακεδονικό ζήτημα, αυτό που ονομάζουμε μακεδονικό ζήτημα, για το ομόσπονδο κράτος, για το όνομά του. Βλέπετε, η Μεθοριακή Συμφωνία του 1959 είχε προειδεάσει για το εκλογικό τίμημα που έσερνε η προσπάθεια για ελληνογιουγκοσλαβική προσέγγιση. Και ο Ευάγγελος Αβέροφ, ακούστηκε πολύ αυτές τις μέρες, θα ακουστεί ακόμα μια φορά από μένα, έλεγε ότι οι αντιδράσεις που προκαλούσε η συγκινησιακή πλευρά του Μακεδονικού εξακολουθούν να δημιουργούν πολιτικών στοιχείων πολύ σκληρών. Και εξηγούμε. Υπήρχε αποσιώπηση, και ακόμα και οι ίδιοι κυβερνώντες, δεν εννοώ οι ειδικές υπηρεσίες ή του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν γνώριζαν, δεν σημαίνει όμως ότι υπήρχε αδράνεια. Και πράγματι ακούστηκε ότι υπήρχαν μία σειρά διαβήματα και γίνονταν μία σειρά διαβήματα όταν χρειάζονταν. Για πολλά χρόνια, ως τη δεκαετία του 90, υπήρξε λοιπόν αποσιώπηση και εξαιτίας του κόστους. Στη δεκαετία του 90 εμφανίστηκε αυτό που είπανε κάποιοι συνάδελφοι εδώ, αυτό που λέμε λαϊκή διπλωματία. Αποτυπώνεται με τα συλλαλητήρια εκείνης της εποχής. Συμπίπτει τόσο με τη ρευστότητα της εποχής λόγω των αλλαγών στη δεκαετία του 90, όσο και με την τα δεδομένα διεθνώς εννοώ, όσο και με την εγχώρια πολιτική κρίση της εποχής, την εσωτερική. Και στοχεύει να πετύχει την κοινωνική συνοχή με όποιον τρόπο την πέτυχε, ανώμια τα στοιχεία ήταν μεταξύ τους, που συνευρίσκονταν, κόντρα στη βαθιά κρίση αντιπροσωπευτικότητας εκείνης της εποχής. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω για να υποστηρίξω ότι διαχρονικά υπήρξε από σας,
καιροσκοπική χρησιμοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης. Διαχρονικά υπήρξε τεράστια διάσταση ανάμεσα σε αυτό που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις και σε αυτό που πίστευαν οι πολίτες. Στη δεκαετία του 90 τώρα, και κυρίως αυτό αποτυπώνεται το 92 στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, τέθηκαν μαξιμαλιστικά αιτήματα. Κύριε Στήλιο, είμαι σίγουρη ότι αν ήταν εδώ ο κύριος Στασούλας, που του αρέσει η ιστορία, θα άκουγε με προσοχή. Εντάξει. Με συγχωρείτε, μην κάνετε παρεμβάσεις και ιδιαίτερα σε γυναίκες, συναδέλφους. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Ότι στη δεκαετία έχει σημασία του 90, αυτό. Στη δεκαετία του 90. Αυτή η ιστορία από το πρωί ακούσαμε τέθηκαν, από εδώ και από εκεί. Μαξιμαλιστικά αιτήματα τέθηκαν, κύριε Γιωργαντά. Σταματήστε να μιλάτε. Να σέβεστε αυτό που βρίσκεται στο βήμα. Τέλος, δεν πειράζει να φύγετε αν δεν μπορείτε να ακούτε την ιστορική αλήθεια. Να φύγετε. Να φύγετε από την αίθουσα όταν δεν μπορούμε να ακούτε. Κυρία Τριανταφύλου, δεν διευθύνετε εσείς στη διαδικασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξεγείρεστε. Τέθηκαν, λοιπόν, λέω ξανά. Σας παρακαλώ. Τέθηκαν ξανά μαξιμαλιστικά αιτήματα για καιροσκοπισμό. Και ενώ ήταν άλλη η κρατούσα διπλωματική τάση ως το 92, ξαναλέω, δηλαδή υπέγραψαν συμφωνίες με το εθνικά, υπέγραφαν συμφωνίες με το εθνικά ετερογενές κρατικό μόρφωμα της γείτονες χώρας, λέγανε άλλα στον κόσμο. Το 2008, και θέλω να είμαι ειλικρινής, υπάρχει αποδέσμευση από αυτό που λέμε λαϊκή δημοκρατία. Στο Βουκουρέστι, από σας, από τη δική σας κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, αναθεωρήθηκε πλήρως αυτό που ονομάζουμε λαϊκή δημοκρατία. Και ήταν πραγματικά η πλέον οργανωμένη τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς και δημιούργησε ένα πλαίσιο διαλόγου και είναι μια εθνική γραμμή έως σήμερα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι τα λέω όλα. Προσέξτε τώρα. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά δεν έχω χρόνο, για το πώς δημιουργήθηκαν τα Βαλκανικά κράτη και όταν τέλειωσε, σταμάτησε να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και κυρίως μετά το 1991. Θα σταθώ όμως μόνο σε ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Ότι μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκαν κράτη προτεκτοράτα. Δημιουργήθηκαν κράτη λαθρεμπόρων και ναρκωτικών και διαφθορά παντού. Και υπάρχει μία προσπάθεια να αλλάξει η σημερινή κατάσταση. Προσέξτε, ακούστηκαν διάφορα πράγματα πατριδοκαπηλείας, εθνοκαπηλείας. Όλα από την πλευρά σας. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που ανέφερα τον κύριο Τασούλα πριν. Άσχετα από τις διαφωνίες μας. Τι θέλω να πω σήμερα τελειώνοντας. Δεν θα πω τίποτα για τη συμφωνία γιατί ακούστηκαν πολλά. Παρακαλώ μισό λεπτό, κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αναδεικνύεται σήμερα η μικρότητα της πολιτικής μας ζωής. Και αναδεικνύεται από εσάς. Αναδεικνύεται ότι τα πολιτικά κόμματα, τα δικά σας πολιτικά κόμματα, είναι μονάχα μηχανισμοί αναπαραγωγής της κοινοβουλευτικής δύναμης και των εσόδων από αυτή. Κινούνται στη βάση των στενών των συμφερόντων και με τυχοδιοκτικούς και δημαγωγικούς όρους. Και βέβαια, η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύει ότι τολμά να παράξει πολιτική. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και όσο προχωράει η εμπειρία της αριστερής της κυβέρνησης, φαίνεται όλο και πιο πολύ αυτό σε κάθε μέτωπο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η προσέγγιση των δύο χωρών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα των διαμελισμένων για διαμελισμένα έθνη και λαούς του σύγχρονου κόσμου. Μισό δευτερόλεπτο, που το μόνο που κερδίζουν από αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση, όταν διαμελίζονται δηλαδή, περισσότερες ψήφους στη Eurovision και στη χειρότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορούν οι ηγεσίες των εθνών, μικρότερων ή μεγαλύτερων, να έρθουν σε συνεννόηση ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των λαών και όχι των υπεριαλιστών. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.